αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον σημερινό καλεσμένο. Στην τηλεφωνική γραμμή πρέπει να βρίσκεται ο κύριος Κατσότης. Κύριε Κατσότη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και για το γεγονός ότι είστε εδώ μαζί μας στον Prisma Radio. Θα ήθελα να ξεκινήσω την συζήτηση με ένα πρώτο ερώτημα που σχετίζεται και με την επικαιρότητα. Είχαμε δει και χθες στα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, ηλεκτρονικά, έντυπα, αλλά και στα δελτία ειδήσεων, το θέμα με τις συναθροίσεις και την απόφαση της κυβέρνησης να είναι στις πρώτες ειδήσεις. Θα ήθελα το σχόλιο σας και το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος μετά από αυτήν την απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της κυβέρνησης για αυτόν τον περιορισμό στις συναθροίσεις, που έρχεται βέβαια και ως συνέχεια μια συγκεκριμένη πολιτική που είδαμε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Κύριε Τσούτση, η κυβέρνηση αποκαλύπτει με την απόφαση την χθεσινή ότι ο στόχος είναι ο αυταρχισμός, η καταστολή των όποιων αγωνιστικών διαθέσεων των εργαζομένων και του λαού μας. Θέλει να στείλει ένα μήνυμα ότι αυτή η πολιτική που είναι αναγκαία για το μεγάλο κεφάλαιο θα περάσει διαπυρός και σιδήρου. Όμως πρέπει να ξέρει ιστορικά τουλάχιστον ότι όλες αυτές οι προσπάθειες των κυβερνήσεων του κεφαλαίου να υποτάξουν το λαό μας, το εργατικό κίνημα, δεν πέτυχαν. Έτσι και τώρα αυτή η απόφαση θα μείνει στα χαρτιά. Η ίδια εργατική τάξη με τους αγώνες της, με την συμμετοχή τους, με τη μαχητικότητά τους, με τις διεκδικήσεις τους, θα κουρελιάσουν, να το πω έτσι, και αυτή την απόφαση της κυβέρνησης. Ήδη και σήμερα και αύριο και μεθαύριο υπάρχουν αγωνιστικές εκδηλώσεις πολλών κλάδων στην παιδεία, στους εργαζόμενους, στους υγειονομικούς, κόντρα στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, αλλά και στον αυταρχισμό και την καταστολή. Μάλιστα. Σαφής. Πολλοί τονίζουν, αγαπητέ κύριε Κατσότη, ότι μιλάμε και για έτσι αρκετά βήματα περαιτέρω όξυνσης από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό το ακούμε από στελέχη συνολικά της αντιπολίτευσης, αλλά και από δημοσιολογούντες, δημοσιογράφους και απλούς πολίτες. Αν δούμε και την συνολική εικόνα, γιατί νομίζω έχει μια βαρύτητα σε πολιτικό, οικονομικό επίπεδο στην χώρα, αλλά και στην Ευρώπη και τον κόσμο συνολικότερα, θεωρείτε ότι πηγαίνει αυτό που αποκαλούσαμε ή αποκαλούνταν έτσι σχηματικά και λαϊκά ως σύστημα σε μία όξυνση από εδώ και μπρος, μία όξυνση που είναι ενδεχομένως πρωτόγνωρη και ενδεχομένως θα μας φτάσει και σε νέες κρίσεις? Ήδη, κύριε Τσούτση, βρισκόμαστε σε μία βαθιά κρίση, συγχρονισμένη και διεθνή, με τη χώρα μας να έχει μεγαλύτερες συνέπειες, να το πω έτσι, λόγω και της παρατεταμένης δεκαετούς κρίσης, και τα πράγματα, βέβαια, οι συνέπειες για το λαό θα είναι μεγάλες, γιατί όπως είναι γνωστό, το αστικό πολιτικό σύστημα, οι πολιτικές δυνάμεις που το υπηρετούν, οι εκάστοτε κυβερνήσεις έχουν τη συνταγή, και αυτή πια είναι το τσάκισμα των δικαιωμάτων του λαού, η επιδείνωση όλων των όρων ζωής για να φορτωθεί την κρίση, την καπιταλιστική κρίση, που είναι μια κρίση που δημιουργεί το ίδιο το σύστημα μέσα από την λειτουργία του. Η κρίση, η αιτία του, που θα πρέπει να το πούμε στον κόσμο ποια είναι, είναι η υπερσυσσόρευση μεγάλου κεφαλαίου. Μιλάμε για λιμνάζοντα κεφάλαια τα οποία δεν επενδύονται γιατί δεν έχουν το μέσο ποσοστού κέρδους. Και έτσι λοιπόν έχουμε την κρίση. Βεβαίως η πανδημία επιτάχυνε, να το πω έτσι, την κρίση, τις συνέπειές της, γιατί σταμάτησε και η παραγωγή. Πολλοί κλάδοι της οικονομίας είναι σε απαγόρευση, όπως ο τουρισμός, ο επισητισμός, οι μεταφορές. Έχει λοιπόν τις μεγάλες συνέπειες στην όξυνση, να το πω έτσι, των συνεπειών σε βάρος των εργαζομένων και του λαού. Η κυβέρνηση με την πολιτική που ασκεί όλη αυτή την περίοδο έχει σαν αποτέλεσμα, να το πω έτσι,
να οξυνθούν όλα τα προβλήματα που βασανίζουν σήμερα τον λαό, την ανεργία, τη φτώχεια η οποία εξαπλώνεται, τα χρέη τα οποία αυξάνονται, τους πληστηριασμούς οι οποίοι είναι μπροστά για την κάθε λαϊκή οικογένεια, η οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει τα δάνειά του, γιατί έχουν αλλάξει οι όροι αμοιβής και οι όροι εργασίας τους. Όλα αυτά λοιπόν η κυβέρνηση τα έχει βάλει μπροστά για να μπορέσει να ανακάμψει το κεφάλαιο, να μην φορτωθεί η κρίση, συνέπειες της κρίσης, και να τους ενισχύσει ακόμα περισσότερο με περισσότερες φοροαπαλλαγές, με δάνεια τα οποία θα πληρώσει ο λαός, και με όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ακούμε, τα 72 δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία έχουν βέβαια συγκεκριμένη κατεύθυνση να ενισχύσουν ακριβώς, αυτή την πορεία της οικονομίας, την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων, των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, με καταστροφή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βέβαια με μεγάλη επιδείνωση των όρων ζωής των εργαζομένων. Μάλιστα. Η φτηνή εργατική δύναμη είναι το κύριο, αν θέλετε, που η ίδια κυβέρνηση ενισχύει μέσα την πολιτική της. Ήθελα να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της εργασίας, των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και της οικονομίας, της πραγματικής οικονομίας. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα, κύριε Κατσότη, για πολλές μικρές επιχειρήσεις οικογενειακού τύπου στην δικιά μας περιοχή και νομίζω και συνολικότερα στη χώρα. Εμείς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουμε καταγράψει πάρα πολλούς συμπολίτες μας, μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να πάρουν την λεγόμενη επιστρεπτέα προκαταβολή. Επίσης υπάρχει μεγάλος αναβρασμός στο κομμάτι της εστίασης, που επίσης στην περιοχή υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, διότι το φάντασμα με τα λουκέτα πλανιέται πάνω από την περιοχή. Αυτό προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα συμπαρασύρει ενδεχομένως και απολύσεις και χάσιμο και θέσεων εργασίας. Ποια πρέπει να είναι η απάντηση, αυτό είναι το ερώτημα προς τα εσάς, και πώς πρέπει να δημιουργηθεί έτσι και ένας διαφορετικός δρόμος, γιατί για να δοθεί μια τελική απάντηση κατανοώ ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει έτσι μια μάχη, μια αντεπίθεση, μια αντίπαλη συνολική πρόταση. Ακριβώς. Πρέπει να σας πω, κύριε Τσούτσι, ότι έχουμε την έκθεση Πισαρίδη, το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο καθαρά λέει ότι θα πρέπει να κλείσουν πολλές μικρομεσαίες, να υπάρχει μια συγκεντροποίηση των επιχειρήσεων σε κλάδους. Και ιδιαίτερα βέβαια στον τουρισμό και τον επιστημισμό, ο οποίος έχει πάθει μια εκτεταμένη καταστροφή του επενδυμένου κεφαλαίου σε αυτόν τον κλάδο. Και ιδιαίτερα βέβαια οι επιπτώσεις είναι στους αυταπασχολούμενους του κλάδου, και η όποια ανάκαμψη θα υπάρχει θα συνοδευτεί από ένα νέο γύρο συγκεντροποίησης του κλάδου. Οι μεγάλοι θα γίνουν μεγαλύτεροι και οι μικροί θα καταστραφούν. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία επιταχύνει, να το πω έτσι, αυτή την τάση της καταστροφής των αυταπασχολουμένων, και με την πολιτική την οποία ασκεί, το ότι δεν υπάρχει, να το πω έτσι, ένα πλέγμα μέτρων προστασίας, που το ΚΚΕ τώρα, πριν από λίγες μέρες, κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για την ανακούφιση των βιοπαλιστών αγροτών και των ΕΔΕ, οι οποίοι ζουν πράγματι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, με χρέη τα οποία αυξάνονται συνέχεια. Ο δρόμος, ο μόνος δρόμος και των όσων αυτών καταστρέφονται από αυτή την πολιτική που στηρίζει τα μονοπόλια και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, είναι να συστατευτούν με την εργατική τάξη, με το ταξικό εργατικό κίνημα, σε μια γραμμή ρήξης και ανατροπής αυτής της πολιτικής. Αυτή η πολιτική δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα. Η ευημερία του λαού, κύριε Τσούτσι, δεν χωρά στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Δεν χωρά σε αυτή την πολιτική που στηρίζει την αστική τάξη και τους σχεδιασμούς της. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να σκεφτεί πολύ καλά ο αυταπασχολούμενος, ο βιοπαλιστής αγρότης,
ο εργαζόμενος όπου, σε όποιο κλάδο και αν είναι, στο ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, ότι πρέπει τώρα να πάρει τη θέση που πρέπει να πάρει, γιατί αλλιώς θα είναι το εύκολο θύμα. Θα είμαστε το εύκολο θύμα των σχεδιασμών του μεγάλου κεφαλαίου που θέλει να υποτάξει ακόμα περισσότερο την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, να θωρακίσει την κυριαρχία του, τη δικτατορία του κεφαλαίου. Μάλιστα. Εμείς λέμε υπάρχει άλλος δρόμος, είναι η εξουσία της εργατικής τάξης με τους συμμάχους, τους αγρότες και τους ΕΒΕ, που μπορεί πράγματι μέσα από μια άλλη μορφή οργάνωση οικονομίας να αντιμετωπίσει συνολικά τα προβλήματά του και να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες. Μάλιστα. Και αυτό το θέμα των σύγχρονων αναγκών είναι πολύ σημαντικό, κύριε Τσούτση, και πρέπει να το βάλουν μπροστά συνολικά οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, γιατί δεν μπορεί η ζωή μας, δεν μπορεί να είναι υποδουλωμένη, δεν μπορεί να είναι μια χαμοζωή την οποία μας δίνει αυτό το σύστημα. Βλέπετε και με τα εμβόλια, με αυτό το πραγματικό θρίλερ που υπάρχει για τους λαούς, μέσα από τον πόλεμο που υπάρχει μεταξύ των χωρών, των εταιριών, με καθυστερήσεις, παραδόσεις, με προνομιακή μεταχείριση και αντιμετώπιση ισχυρών κρατών, με απόρριτες συμφωνίες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις φαρμακοβιομηχανίες, δείχνουν τα τραγικά αποτελέσματα, και που ενώ τα σημαντικά επιτεύγματα της επιστήμης, της ανθρώπινης εργασίας, υποτάσσονται πού? Στο κοινή του κέρδους. Και έτσι λοιπόν ο λαός σήμερα, η ζωή του κρέμεται από αυτές τις φαρμακοβιομηχανίες, από το μεγάλο κεφάλαιο, αν θα ζήσει ή αν θα πεθάνει. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα εξαπίσει και θα πρέπει να ανατραπεί. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση στον κάθε έναν για να μπορέσει πραγματικά να ζήσει τη ζωή που δικαιούται. Νομίζω ότι μέσα σε αυτήν την ανάλυση εσείς βάζετε συνολικά ως Κομμουνιστικό Κόμμα και παίρνετε και κάποιες νέες προσλαμβάνουσες, όπως την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Είδαμε την τεχνολογία και την επιστήμη παράλληλα να παίζει και καθοριστικό ρόλο στην περίοδο που διανύουμε. Ακριβώς. Η επιστήμη έχει κάνει άλματα και η τεχνολογία. Η παραγωγικότητα της εργασίας έχει αυξηθεί στα ανώτερα επίπεδα. Επιτρέπει σήμερα, να το πω, αυτή η εξέλιξη να ζήσει ο λαός με αυτά που έχει ανάγκη. Με μόνιμη δουλειά, σταθερή δουλειά, με σταθερό ημερήσιο χρόνο, με 8ωρο ή 7ωρο, χωρίς ανεργία, με εργασιακή ασφάλεια, να μειώνεται με την άνοδο της παραγωγικότητας ο εργάσιμος χρόνος, να αυξάνεται ο ελεύθερος χρόνος, να μπορούν όλοι να έχουν ψυχαγωγία, ανάπαυση, διακοπές, να εξασφαλιστεί η υγιεινή και ασφάλεια στη δουλειά, να προστατεύονται από τα ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί σήμερα να επιτευχθούν. Όμως γιατί δεν γίνεται? Γιατί υπάρχει το εμπόδιο του κέρδους. Υπάρχει το εμπόδιο της εξουσίας του κεφαλαίου. Αυτό είναι που στερεί συνολικά από τους εργαζόμενους μισθό τέτοιο που να μπορούν να ζουν χωρίς καμιά στέρηση, να καλύπτουν όλες τις ανάγκες της ζωής τους, να έχουν φτηνή και υγιεινή λαϊκή κατοικία, φτηνή ενέργεια, ίδρυψη, θέρμανση, φτηνή μετακίνηση, φτηνή και ποιοτική διατροφή, ένδυση, πόδιση. Όλα αυτά μπορούν να τα έχουν. Όμως για να τα έχουν αυτά θα πρέπει να παλέψουμε για να τα κατακτήσουμε, κύριε Τσούτση. Αλλιώς θα έχουμε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία βάζει μπροστά τον 10ωρο, βάζει μπροστά την κατάργηση των υπεραλλιών, βάζει μπροστά την κατάργηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, βάζει μπροστά την τρομοκρατία, τον αυταρχισμό, θωρακίζει τη δικτατορία του κεφαλαίου και ο λαός μας θα υποφέρει από όλη αυτή την πολιτική, όσο δεν αντιστέκεται, όσο δεν συγκρούεται, όσο δεν αντιπετήθεται. Νομίζω είστε σαφείς και άλλα ζητήματα να προσθέσω εγώ. Ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας και η πρόθεση και σχετικά με τις συντάξεις, τη διαχείριση των συντάξεων και την είσοδο και των manager, συγγνώμη, στο κομμάτι της διαχείρισής τους.
Ήθελα όμως, ναι, ήθελα όμως αυτό το σημείο, πηγαίνοντας έτσι και προς το κλείσιμο και χωρίς να θέλω να κουράσω, να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κατσότη, σε σχέση και με τις εξελίξεις που έχουμε στα εθνικά ζητήματα, γιατί νομίζω ότι υπάρχει εκεί μια κρίσιμότητα. Έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος διερευνητικών επαφών και συνομιλιών. Η Ελλάδα με την Τουρκία κάθεται στο τραπέζι μετά από αρκετά χρόνια. Υπήρξε μια ενημέρωση από τον κύριο Δένδια προς όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πώς λαμβάνετε εσείς αυτές τις κινήσεις και ποια είναι η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος γύρω από αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, αυτές οι διερευνητικές επαφές δεν είναι, είναι ο 61ος πρώτος γύρος τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ή ο 60ος ή ο 61ος πρώτος. Οι συζητήσεις γίνονται. Όμως ποιο είναι το πλαίσιο το οποίο συζητάνε οι δύο χώρες? Βλέπετε ότι η Τουρκία έβαλε στο τραπέζι αυτών των επαφών όλες τις διεκδικήσεις, τις προκλητικές διεκδικήσεις, την επεκτατική της πολιτική, να το πω έτσι. Δεν αναγνωρίζει καμιά συμφωνία, διεθνή συμφωνία, ούτε το δίκαιο της θάλασσας. Και βέβαια αυτό από πού πηγάζει? Πηγάζει από τη στήριξη που έχει από το ΣΥΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν, αν θέλετε, το δίκαιο της θάλασσας. Δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά έδατα στα 12 ναυτικά μίλια και στο παντού ή στη μέση γραμμή, τέλος πάντων, όπως κάθε φορά γίνεται. Και βλέπετε τι λέει το ΝΑΤΟ, αμφισβητούμενα ύδατα, λέει, στην περιοχή. Έτσι λοιπόν ενισχύει την προκλητικότητα της Τουρκίας, την ενισχύει, και αυτές οι επαφές, παρόλα που έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι το μόνο που μπαίνει στο τραπέζι είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη και τα θαλάσσια ύδατα, τα ναυτικά μίλια, να το πω έτσι, ναυτικά μίλια, όμως δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι προωθούν μαζί με τους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σχεδιασμό στην περιοχή για να εμποδίσουν την επέκταση της Ρωσίας, της Κίνας, των δρόμων της ενέργειας, των δρόμων, των εμπορικών δρόμων συνολικά, και να διαχειριστούν εδώ όλες τις πηγές πλούτου που υπάρχουν στο Αιγαίο. Η συνδιαχείριση είναι αυτή που προωθείται μέσα και από τις όποιες συζητήσεις. Γι' αυτό λοιπόν το ΚΚΕ λέει ότι όλες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται μέσα σε αυτά τα πλαίσια, με διαιτητές, τους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να έχουν, να το πω έτσι, μια θετική εξέλιξη για τα φυσικά δικαιώματα της χώρας μας. Δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ειρήνη, γιατί είναι αυτοί που κάνουν τον πόλεμο. Είναι αυτοί που ανατρέπουν σύνορα. Είναι αυτοί που ματώνουν λαούς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι η Τουρκία προκαλεί, επειδή ενισχύει τους σχεδιασμούς των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας ισχυρός εταίρος όλων αυτών για να υλοποιηθούν τα σχέδιά τους στην περιοχή. Μάλιστα. Από αυτή την άποψη, νομίζω φαίνονται και αντιφάσεις και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπάρχει και μια δικαίωση, έτσι, στα λεγόμενά σας και στις θέσεις του κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Λοιπόν, αν δει κανείς και τις θέσεις και της γερμανικής πλευράς, τις αντιθέσεις και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες βέβαια έχουν και πολλαπλές ερμηνείες. Μία από αυτές είναι και η αγορά οπλικών συστημάτων. Η αγορά οπλικών συστημάτων, οι οποίες βέβαια δεν αφορούν την άμυνα της χώρας μας, αλλά τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Οι συστατικές Patriot, όπως γνωρίζετε, έχουν πάει στη Σαουδική Αραβία, εστίως ο λαός μας. Γιατί πήγαν εκεί? Ποιον να υπηρετήσουν τώρα τα Ραφάλ? Ποιον θα υπηρετήσουν? Την άμυνα της χώρας μας. Οι αποστολές που είναι στο Ιράν, αλλού έξω, ποιον υπηρετούν? Όλοι αυτοί, το κυνήγι των εξοπλισμών, να το πω έτσι, η Γαλλία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ενισχύει τη χώρα μας ενάντια σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Αυτές είναι οι συμμαχίες. Εδώ εμπόριο οπλικών συστημάτων, κυνήγι εξοπλισμών, για να μπορούν οι βιομηχανίες των όπλων
να κερδίζουν και βέβαια οι λαοί να σκοτώνονται μεταξύ τους και να μοιράζονται τη λία στην περιοχή. Η αρχική τάξη της χώρας μας, κύριε Τσότση, γιατί αυτό πρέπει να έχουμε απέναντί μας τον πραγματικό αντίπαλο. Είναι αυτή που, αν θέλετε, έχει αποφασίσει αυτές τις συμμαχίες. Θέλει να αναβαθμιστεί γεωστρατηγικά εδώ η χώρα μας στην περιοχή και θέλει η αστική τάξη να αρπάξει από τη λία των λαών στους σχεδιασμούς αυτούς που έχουν σήμερα αυτά τα εμπεριαλιστικά κέντρα. Μάλιστα. Οι εργαζόμενοι, ο λαός μας πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η αστική τάξη που σήμερα είναι στην εξουσία είναι το πρόβλημα, είναι το εμπόδιο να ζήσουμε ειρηνικά, να ζήσουμε με ευημερία, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας και να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε υγεία, παιδεία, ασφάλιση, εργασία, διακοπές και όλα αυτά που συνιστούν τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας. Κύριε Κατσότη, φτάνουμε στο τέλος της συζήτησή μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για την συμμετοχή στην σημερινή εκπομπή και την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και να ευχηθώ και καλή συνέχεια. Επίσης. Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το έμπειρο στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, βουλευτής της Β' Εκλογικής Περιφέρειας, ο κύριος Χρήστος Κατσότης.